Έριξε αρκετή βροχή, η οποία είναι ευεργετική, γιατί ευτυχώς δεν δημιούργησε ζημιές. Τώρα έρχομαι από την Τεγεία και από την περιοχή του Κορυφαίου, όπου έκανα μια περιοδία στα χωριά. Όχι, δεν έχουμε ζημιές καθόλου. Και νομίζω, σύμφωνα με τις προβλέψεις, ότι φεύγει πλέον το κύμα, αυτό το κύμα τουλάχιστον. Το κακό είναι ότι λόγω της κλιματικής αλλαγής θα έχουμε συχνά τέτοια φαινόμενα. Γι' αυτό πρέπει να προετοιμαζόμαστε. Εμείς αυτές τις μέρες όλο το προσωπικό του Δήμου, η πολιτική προστασία ήταν σε ετοιμότητα με καθαρισμούς φρεατίων κλπ. Παράλληλα όμως γίνεται και μια δουλειά και το προηγούμενο διάστημα και για να καθαρισμούς όχι των ρεμάτων, γιατί τα ρέματα πλέον ανήκουν στην περιφέρεια, Χαντακιών. Και στο επόμενο διάστημα, όχι στο μακρύ διάστημα, στον επόμενο μήνα θα βγάλουμε μια πολύ μεγάλη δημοπρασία, περίπου 1.800.000 ευρώ για καθαρισμούς μικρών ρεμάτων και χαντακιών σε όλη την περιοχή Μαντινίας, Κορυφαίου και Τεγέας, έτσι ώστε να είναι περιοχές που πλήττονται συχνά από πλημμύρες, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε, επειδή θα έχουμε συχνά τέτοια φαινόμενα, όπως είπαμε, στο μέλλον, για να αντιμετωπίζουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Και παράλληλα, ξέρετε, το έχουμε πει πολλές φορές, για τα δύο έργα που αντιπλημμυρικά μέσα στην πόλη, που τα έχουμε ετοιμάσει, το ένα έχει ενταχθεί στο πρόδημο και απεντάχθηκε. Περιμένουμε από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να βγάλει πρόγραμμα για αντιπλημμυρικά έργα. Είναι δύο μεγάλα έργα, το ένα 2,5 εκατομμύρια και το άλλο 4,5 εκατομμύρια. Να βγει κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Το ένα από τα δύο πιθανόν να το εντάξει και το Υπουργείο Υποδομών, ο κύριος Καραμαλής, ο Υπουργός Διεύθυνσης, ώστε να λύσουμε και το πρόβλημα των πλημμυρικών φαινομένων στην πόλη.